το γεγονός ότι καταγράφησε και μια προσωπική συνομιλία και δημοσιεύτηκε, είναι και θέμα ύφης. Η καταγραφή την, λέει ότι δεν έχει γίνει καταγραφή. Η διαρροή την αποδέχεται. Η διαρροή όμως είναι τόσο συγκεκριμένη, η οποία πρέπει να είναι αποτέλεσμα κάποιες καταγραφής. Εκτός αν στην τύχη έδωσαν ό,τι θυμόντουσαν. Καλό μνημονικό, όπως είπε. Τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Αυτό είναι ένα ποινικό θέμα. Θα έρθει στη Βουλή. Το διερευνάει. Εγώ θα ρωτήσω το εξής όμως. Θα έρθει βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών ή θα έρθει ως απλό βουλευτικό παράπτωμα? Γιατί αν έρθει η βάση του νόμου περί ευθύνης υπουργών που χρησιμοποίησε πολλές φορές ο κύριος Καμένος για να προστατευτεί ο ίδιος από μηνύσεις, παραδείγματος χάρη, συκοφαντικής δυσφήμισης, καταραίει κάθε επιχείρημα που προσπάθησε να αρθρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική Επιτροπή της Νοβάρθης ότι υπάρχουν αδικήματα υπουργών τα οποία είναι εκτός του άρθρου 86. Εδώ έχει βρεθεί η κυβέρνηση σε ένα πολύ δύσκολο σημείο και θέλω να δω πώς θα το χειριστεί. Κύριε Μπαριώτα.